Το όνομά μου είναι Γιώργος Πανουσόπλος. Γεννήθηκα το 1953 στην πλατεία Βικτωρίας της Αθήνας και μεγάλωσα στο Χαλάντρι μέχρι τα 17 μου που ήρθα εδώ. Είχαμε δύσκολα χρόνια την εποχή εκείνη, πριν από τη Χούντα και στη Χούντα, γιατί ο πατέρας μου ήταν αριστερός και τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Βασικά μεγάλωσα στην Αθήνα, γιατί άρχισα και δούλευα με τον πατέρα μου από ηλικίας 10 χρονών. Τα πράγματα οικονομικά και πολιτικά την εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα μέχρι το 1970 και αποφασίσαμε να φύγουμε. Να έρθουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν η επιλογή βασικά εμάς. Ήταν να σηκωθούμε να φύγουμε από την Ελλάδα. Και ήταν ευκαιρία να έρθουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ο αδερφός της μητέρας μου την εποχή εκείνη μπορούσε να μας κάνει την πρόσκληση. Το τέλειο 70, το Δεκέμβριο του 1970. Μέχρι την εποχή εκείνη εγώ δεν πήγαινα σχολείο. Τα τελευταία χρόνια πήγαινα στο νυχτερινό, το δεύτερο νυχτερινό των Αθηνών. Και είχα σταματήσει πρωτού έρθουμε εδώ και δούλευα. Δούλευα με τον πατέρα μου, δούλευα στις οικοδομές, δούλευα όπου μπορούσα. Εγώ ήμουνα μικρό οργανωμένος, όχι πολύ οργανωμένος εναντίον της Χούντας την εποχή εκείνη, αλλά δεν είναι τόσο ο λόγος που έφυγα, ας πούμε, όσο ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν αριστερός και είχε δυσκολίες να μπορέσει να κάνει, ήταν έμπορος ο πατέρας μου, να κάνει οτιδήποτε εμπορικές δουλειές την εποχή εκείνη στην Ελλάδα. Είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι, ας το πούμε έτσι, ας πούμε, και δύσκολα τα χρόνια. Ήρθα εδώ με το τελευταίο ταξίδι του Άννα Μαρία. Μετά αυτό το Άννα Μαρία δεν έκανα άλλο ταξίδι. Ήρθες από θάλασσα. Από θάλασσα, ναι. 10 μέρες. Είχε το βαπόρι και άλλους Έλληνες. Είμαστε 300 άτομα. 300 άτομα φύγαμε από τον Πειραιά και πήραμε γύρω στους 100 Ιταλούς και κάπου 40 Μαλτέζους. Και κυρίως, εκτός από σένα, γνωρίζεις αν οι υπόλοιποι είχαν σαν προορισμό τη Νέα Υόρκη, ή θα μένανε Νέα Υόρκη ή θα πηγαίνανε κάπου αλλού. Ή είναι, η Νέα Υόρκη νομίζεις ήταν ένας τόπος που ήταν μαγνήτης για τους Έλληνες που ερχόταν από την Ελλάδα. Η Νέα Υόρκη βέβαια ήταν μαγνήτης για τους Έλληνες που ερχόταν, γιατί ήταν ο χώρος ο οποίος θα μπορούσαν να δουλέψουν και να βρουν τους συγγενείς τους. Ένας λόγος αυτός, αλλά πολύ μες στο καράβι εκείνη την εποχή που ήρθα εγώ, από ό,τι θυμάμαι τώρα, και έχουν περάσει και 42 χρόνια, ήτουσαν Έλληνες οι οποίοι είχαν πάει στην Ελλάδα και γυρίζαν πίσω πάλι. Δηλαδή δεν ήσουν πάρα πολλοί μετανάστες το 1970. Πάρα πολλοί ήσουν. Είχαν έρθει από το πρώτο κύμα. Είχαν έρθει πίσω στην Ελλάδα, καθίσανε, δεν τους άρεσε, δεν πιαστήκανε. Ξέρω εγώ, υπήρχε ένα μεγάλο. 30 και μετά. Ναι. Πριν τον πόλεμο και ξαναφύγανε μετά τον πόλεμο. Το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης άρχισε το 1972-74, εκεί κάπου περίπου. Και όταν ήρθε στην Νέα Υόρκη, σε ποια γειτονιά της Νέας Υόρκης έμεινε? Μείναμε στον Μπέριτς, του Μπρούκλιν. Και η δική μου οικογένεια ακόμα μένει εκεί. Όπου ήταν εξ αρχής μια περιοχή που είχε αναπτυγμένο το ελληνικό στοιχείο. Ναι. Ήταν μετά την Αστόρια η δεύτερη περιοχή την εποχή εκείνη με ελληνικό στοιχείο. Με 2-3 εκκλησίες και τέτοια πράγματα. Ήταν οργανωμένος ο ελληνισμός, δηλαδή. Οργανωμένος γύρω-γύρω από την εκκλησία. Γύρω-γύρω από την εκκλησία. Γύρω-γύρω από την εκκλησία. Οτιδήποτε εκκλησία και οτιδήποτε κοινότητα, ας πούμε, η οποία ήταν και αυτή στην εκκλησία και πάνω. Είχε και το σχολείο, μαθαίνουν τα παιδιά. Όπως είναι και σήμερα. Όπως είναι και σήμερα. Τον πρώτο καιρό, όταν είσαι εδώ, με τι ασχοληθήκες ή πήγαινε στην Ελλάδα? Μετά τη Χούντα τουλάχιστον. Κάτσε να πούμε την πρώτη ερώτηση. Yeah. Το πρώτο καιρό που ήρθα εδώ στην Αμερική, τον πρώτο μήνα μάλλον που ήρθα εδώ στην Αμερική, πήγα και εργάστηκα σε ένα εστιατόριο. Όπως όλοι οι Έλληνες στην εποχή εκείνη. Έκατσα μαζί τους, μου φαίνεται, 2-3 εβδομάδες. Στο Μαχάταν? Όχι, στο Brooklyn, στο Brooklyn Heights. Και το θυμάμαι και το όνομα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Που δεν πιστεύω, Μαρία Ρέστορα. Το είχε ένα σιώτη. Μάλλον το είχε η οικογένειά του, αυτό είχε πεθάνει. Έκατσα μαζί τους, σαν πιατάς δούλεψε. Έκατσα μαζί τους 3 εβδομάδες, μου φαίνεται. Ούτε 3 εβδομάδες. Και μια μέρα σηκώθηκα και έφυγα, γιατί τα πιάτα δεν ήταν για μένα, ας πούμε. Είχα άλλη ζωή στην Αθήνα και άλλη ζωή βρήκα στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, που δεν το περίμενα. Και αμέσως πήγα και εργάστηκα σε μια εταιρεία η οποία υπάρχει ακόμα στο Flushing, στους κλιματισμούς και στις μεταλλικές κατασκευές.
Πώς ήταν να εργάζεσαι με Έλληνες, ήταν ανοιχτή στο νέο ρεύμα μεταναστών από την Ελλάδα ή υπήρχε όχι. μια δυσκολία προσαρμογής, αποδοχής? Όταν δούλεψε στο εστιατόριο ήταν όπως δούλεψαν και αυτοί πριν από μένα, άγριες συνθήκες δουλειάς. Πολλές ώρες, υποτιμητικά να σου μιλάνε. Βασικά, περισσότεροι από εμάς τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το ότι ήσουν ένα νέο παιδί που ήρθε μετανάστες στην Ελλάδα, από την Ελλάδα στην Αμερική, και επειδή είχαν περάσει αυτή μια παρόμοια ιστορία, δεν ήταν πιο δεκτική να σε δεχτούν? Το αντίθετο. Δελώς αντίθετο. 100%. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό? Να σου πω μια αλήθεια, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο λόγο είχαν αυτή την. Υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν Έλληνες στην εποχή εκεί λαθρέοι. Που πηγαίνουν και δουλεύαν σε εστιατόρια, δεν τους πληρώναν το μισθό και άμα κάνανε παράπονο, τους καρφώνανε στο immigration, όταν δεν τους έπιανε. Δηλαδή Έλληνες εργοδότες. Και μάλιστα και συγγενείς τους πολλοί από αυτούς. Ή συγχωριανοί τους. Δηλαδή υπάρχουν και ονόματα, υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εντελώς φανταστικό αυτό που σου λέω. Δηλαδή υπάρχουν ντοκουμέντα πάνω στην υπόθεση. Πάρα πολλοί Έλληνες. Οι οποίοι Έλληνες, οι οποίοι αργότερα βγήκαν από το immigration, ανοίξαν δικά τους μαγαζιά, κάνουν το ίδιο. Εδώ είναι το αστείο της υποθέσεως. Αντί να μάθουν και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, κάνουν τα ίδια στους καινούργιους που έρχονται. Και πήγαινε λέγοντας σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το κάνουν μόνο οι Έλληνες ή και άλλες εθνικότητες? Κοίτα να δεις, αν το κάνανε η Πολωνία, αν το κάνανε η Πορτορίκη, αν το κάνανε, δεν μπορεί, δεν ξέρω. Ναι. Πώς να το ξέρω αυτό το πράγμα. Εσύ μπορούσες να πηγαίνεις στην Ελλάδα? Συχνά. Μέχρι το 1974 όχι. Μετά την Πανταπλήρηση όχι. Ναι. Μετά. Ναι. Μου αφαιρέσαν την ηθαγένεια μένα. Όταν ήρθες στην Αμερική. Μόλις ήρθα στην Αμερική, εγώ αμέσως οργανώθηκα. Αν όχι τον πρώτο εξάμηνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο και στον επόμενο χρόνο, το 1972, μου φαίνεται, 1973, μου πήραν την ηθαγένεια. Την ξαναπήραμε το 1974. Εκείνα τα χρόνια της Χούντας υπήρχε και μια κίνηση από πολιτικούς και καλλιτέχνες στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να αφυπνίσουν τους Αμερικανούς ή τέλος πάντων γενικότερα τους ξένους. Είχε οργανωθεί μέσω του Ντασέν ή της Μερκούρη ή του Νίκη Θεοδωράκη κάποιες, όχι οργανώσεις, ας το πούμε, ένας κύκλος νέων ανθρώπων ώστε να γίνει μια ταινία. Ας τα βάλουμε τα πράγματα, σε σειρά, εντάξει. Η Μελίνα ήταν εδώ. Έπαιζε το Ηλία Ντάρλινγκ. Εντάξει, με τον Ντασέν. Η Μελίνα, ξέραμε ποιος ήταν ο ρόλος της στα πολιτικά την εποχή εκείνη, δηλαδή τι αντίσταση είχε κάνει εναντίον της Χούντας, αλλά ήταν ξεκομμένες καταστάσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο, δεν υπήρχε κάτι το οποίο να έχει μια βάση. Μέχρι το 1973, πριν το Πολυτεχνείο, είχαν αρχίσει και γινόντουσαν ορισμένες ομάδες που βασικά ήταν περισσότερο φοιτητές και νεοφερμένοι μετανάστες. Και υπήρχαν και το παλιό, μάλλον υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής που είχε πάρα πολλούς Έλληνες, είχαν κάνει και αυτή μια οργάνωση εδώ, με τον Κώστα Τσοστερίου. Και υπήρχε και μια ομάδα από διανοούμενους, τώρα δεν θυμάμαι τον Πολυμενάκος, κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους όλα, που είχαν κάνει την ελληνοαμερικανική δράση. Ο Πίτρο Πάπας και έρχεται και το ΠΑΚ την εποχή εκείνη. Γίνεται το Πολυτεχνείο και αμέσως υπήρξε μια έτσι ανάφλεξη του όλου αυτού του κινήματος εδώ, με το ΠΑΚ να είναι πρωταγωνιστικό την εποχή εκείνη. Εγώ γράφτηκα σε αυτούς την εποχή. Παρόλο δεν ήμουν υπέρ του Ανδρέα Παπαδρέου κτλ, αλλά υπήρχε καλύτερη οργάνωση, καλύτερη δομή, ας πούμε, στην οργάνωση. Με το Θόδωρα το Στάθη να είναι εδώ ο υπεύθυνος. Δεν λεγόμαστε ΠΑΚ. Παγορευόταν από την Αμερικανική κυβέρνηση να λεγόμαστε ΠΑΚ. Λεγόμαστε affiliated του ΠΑΚ. Φίλοι του ΠΑΚ, ναι. Λοιπόν,
και ξεκινήσαμε μια πολιτική κίνηση και αντιστασιακή κίνηση, ας πούμε, πολιτική αντιστασιακή κίνηση εναντίον της Χούντας στην εποχή εκείνη στην Ελλάδα. Γενικότερα η κοινότητα τότε... Ήταν εναντίον του αυτού του κινήματος, ήταν όλοι φιλοχουτικοί. Όλοι. Οι αρχές, οι πολιτικές, οι θρησκευτικές αρχές... Ο Ιάκωβος το έπαιζε λίγο ουδέτερος, έχω να πω την αλήθεια, αλλά οι υπόλοιποι ήταν φιλοχουτικοί. Όσον αφορά την νεολαία των Ελληνοαμερικανών, γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτών των μελών των οργανώσεων ήταν Ελλαδίτες. Ναι. Αλλά σε κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένα ρεύμα και προσχώρησαν παιδιά που ήταν γεννημένα εδώ. Αν μιλήσουμε σε 100 άτομα, το 2-3%. Δηλαδή νομίζω ότι ένας πολύ μικρός αριθμός. Πάρα πολύ μικρός αριθμός, πάρα πολύ μικρός αριθμός. Ναι, πάρα πολύ μικρός αριθμός. Είχε συμμετοχή. Ναι. Και αυτό επειδή κυρίως η μεγάλη μάζα των μεταναστών από τη δεκαετία του 20 και μετά ήταν συντηρητική. 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 Τρομερά συντηρητική. Με φιλοχουντικές ιδέες. Πιστεύανε ότι η Χούντα ήταν ο σωτήρας Ελλάδος, ήταν ήσυχα, ωραία και καλά. Το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Παρ' όλα αυτά φύγανε από την Ελλάδα. Αναγκαστήκαν να φύγουν από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά νομίζανε ότι... Ναι. Μα δεν φύγανε για πολιτικούς λόγους, φύγανε για οικονομικούς λόγους από την Ελλάδα. Οι οποίοι συνδέονται όμως. Δεν το βλέπανε έτσι το θέμα. Κάποτε μου φαίνεται σου είχα πει μια ιστορία. Κάποτε το 73 ή αρχές 74 είχαμε φτιάξει μια μικρή έτσι ομάδα και πηγαίναμε στα διάφορα εργοστάσια. Υπήρχαν πάρα πολλά εργοστάσια γύρω στους 30 δρόμους και 8 avenue και 7 avenue και κατασκευάζαν ρούχα. Τα οποία ήταν σε Έλληνες και γουναράδες. Και πηγαίναμε την εποχή εκείνη, γιατί τότε μεταξύ έχει γίνει το Πολυτεχνείο, υπάρχουν πολλές εκτοπίσεις, πολλοί άνθρωποι είναι εξόριστοι, πολλές φυλακές. Και πηγαίναμε, ας πούμε, έτσι μια μικρή ομάδα από εμάς και λέγαμε να ζητήσουμε έρανο από τους εργάτες να βοηθήσουν κτλ. Και πάμε, θυμάμαι λοιπόν, πάμε και είναι μια ηλικιωμένη, ας την πω, στην εποχή εκείνη. Εγώ ήμουν εδώ 20, αυτή θα ήταν, ξέρω, 45-50 χρονών και δούλευε στη μηχανή της εκεί που έραβε. Και λέει, παιδιά, τι είσαστε εσείς? Μεταξύ, πηγαίναμε κρυφά από τα αφεντικά. Δεν μας αφήνει τα αφεντικά να μπούμε μέσα. Από τα 100 αφεντικά μέχρι ένα-δύο ήτουσαν με δημοκρατικές ιδέες και προοδευτικές ιδέες. Όλοι οι άλλοι ήταν, ξέχασε το. Τι θέλετε, παιδιά? Να ξέρεις, ήρθαμε, εγώ ήμουν στην την εποχή και οι φίλοι του. Ναι, στο Πασόκ με την εποχή. Ναι, στο ΠΑΚ με την εποχή εκείνη. Μετά έφυγα και πήγα αλλού. Αλλά τέλος πάντων, ήρθαμε από το ΠΑΚ. Ό,τι δέωστε να δώσουμε στους ανθρώπους συμφυλακισμένους, στις οικογένειές τους. Και μου λέει αυτή τώρα, μου λέει, παιδί, είσαι εναντίον της Αμερικής? Την κοιτάω, λέω, κοίτα να δεις, η Αμερική είναι υπεύθυνη. Η αμερικανική πολιτική είναι υπεύθυνη για αυτό που περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λέω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τι λέω, γιατί, θίτσα, τι κάνω? Μου λέει, παιδί μου, άκου να δεις. Το χωριό δεν θυμάμαι ποιο είναι. Εγώ, μου λέει, σηκωνόμουν 6 ώρα το πρωί, πήγαινα στα χωράφια, δούλευα, γύριζα πίσω, μαγείρευα, έμενα σε σπίτι που δεν είχε πάτωμα κάτω από το χώμα. Φωτιά δεν είχα, ρεύμα δεν είχα. Και το πρωί το άλλο έκανα την ίδια δουλειά. 7 μέρες εβδομάδα. Και έρχομαι εδώ στην Αμερική και βρίσκω σπίτι με ζέστη, ζεστό νερό, 8 ώρες την ημέρα και μια ζωή καλή. Και να πάω, μου λέει, εναντίον αυτής της χώρας. Τέτοις πω τώρα. Όμως εκείνη την εποχή άρχισε να δημιουργείται η νέα παροικία των Ελλήνων στην Αστόρια. Ναι. Ο πολιτισμός που έμεινε στο Μπρούκλιν, στο Washington Heights ή στο Μαχάταν κυρίως άρχισε... Από το Μαχάταν, από τους 8 δρόμους και 30 δρόμους, από τους 8 avenue και 30 δρόμους άρχισε και πηγαίνανε πλέον στην Αστόρια. Έζησε αυτή την... Ναι, την έζησα, ναι. Η Αστόρια πώς ήταν εκείνη την εποχή? Ένα μαγαζί ολόλο. Δεν είχε καμία σχέση η Αστόρια η σημερινή με την Αστόρια της εποχή εκείνη. Ήταν η στάνη του Γιάννη του Κρητικού. Ένα σουβλατζίδικο που τώρα το έκανε λίγο μπουζούκια και τα λοιπά. Ένα μαγαζί. Εκεί που είναι σήμερα κοντά, μάλλον που είναι σήμερα ο Σταμάτης. Ο σημερινός Σταμάτης. Όχι ο πιο παλιός, ο σημερινός Σταμάτης. Εκεί που στο Ντίτμαρς.
23 Avenue. Ναι. 23 Avenue. Δεν υπήρχαν τα ζωρόπλαση. Ένας μεσαίωνας ήταν από εκεί και η ιστορία. Οπότε περνάει μια μεγάλη εποχή όπου το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και γίνανε πολλά πράγματα και πολιτιστικά έχει ανεβεί και όσον αφορά εφημερίδες, διακίνηση ιδεών, καλλιτεχνικά. Εφημερίδες υπήρχαν δύο. Υπήρχε ο Κήρυκας σήμερα και η Ατλαντίδα. Ο Κήρυκας ήταν προς το κέντρο και ανεξαιρέτως τι τον βόλευε έλεγε και η Ατλαντίδα ήταν φιλοβασιλική περισσότερο παρά φιλοχουντική, φιλοβασιλική περισσότερο, εντελώς κονσέρβεται, εντελώς ας πούμε συντηρητικά. Και το κίνημα, ενώ το μεγάλο, ας πούμε, μεγάλη αλλαγή του ελληνισμού, ας πούμε, έγινε τέλη 70, αρχές 80, που είχαν έρθει πάρα πολλοί φοιτητές από την Ελλάδα. Και υπήρχε και αυτό το μεταπολίτευση, ας πούμε, και αυτή ήταν που κάνανε την μεγάλη αλλαγή της εποχής εκείνης, ας πούμε, και ήταν μέχρι τα τέλη 80, μετά πέθανε. Τώρα πώς τη βλέπεις την... Κάτσε, τώρα πάμε λίγο πιο πίσω. Το 1974, όταν ας πούμε, έγινε το Πολυτεχνείο και έπειτα, έρχεται ο Θοδωράκης με τον Γιάννη τον Μαρκόπλο εδώ και συμφωνούν μαζί με τον Ντασέν να κάνουν την ταινία του Ριχέρς, την πρόβα. Σηκωθήκαν και πήγανε στα διάφορα κολέγια και βρήκανε φοιτητές να παίξουν ρόλους εθελοντικά. Οι διάφορες οργανώσεις να δώσουν ανθρώπους να παίξουν και αυτοί ερωτικά, ένας και εγώ από αυτός από το ΠΑΚ και πάρα πολλοί ηθοποιοί, γνωστοί ηθοποιοί και καλοί ηθοποιοί, ξένοι και Έλληνες, να συμμετέχουν σε αυτήν την ταινία. Ηθοποιοί, ας πούμε, ήταν ο Μαξιμίλια Σελ, μίλησε ο Λόρις Ολιβιέ, η Δουκάκης, ο Στάθης ο Γιαλιλής, ο οποίος τον θυμάται, αυτά τα ονόματα μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή από τους καλούς, ας πούμε, την εποχή εκείνη. Και πάρα πολλοί από εμάς, ας πούμε, μια ομάδα γύρω στα, σου πω, 100 άτομα. Τώρα, για την ανάγκη αυτής της ταινίας, δημιουργήθηκε μια χοροδία με τη διεύθυνση του Θοδωράκη, για να τραγουδήσουμε μέσα στην ταινία. Μόλις τελειώνει η ταινία, αποφασίσαμε να την κρατήσουμε τη χοροδία. Με τη διεύθυνση του Θοδωράκη, όσο είναι και εδώ, και ο Μαρκόπλος. Κάναμε 2-3 ρεσιτάλ θυμάμαι την εποχή εκείνη στην Αστόρια. Υπήρχε ένας σχηματογράφος Ελληνής, ο οποίος ήταν στο Broadway. Δεν υπάρχει αυτός πλέον. Και είχαμε μεγάλη επιτυχία, γύρω 3.000 άτομα. Να μπουν σε ένα χώρο που ήταν και 700 άτομα. Τρομερή επιτυχία. Και την κρατήσαμε την χοροδία. Συν τη ώρα, ας πούμε, ο Θοδωράκης. Α, γίνεται η μεταπολίτευση. Ο Θοδωράκης όλοι φεύγουν και πάνε στην Ελλάδα. Και κρατάει τη χοροδία πλέον διεύθυνση ο Γιάννης Ογκλέζος. Την κρατήσαμε τη χοροδία για το θέμα της Κύπρου. Δίναμε κονσέρτα σε διάφορα κολέγια ή και στη Νέα Υόρκη κτλ. Και τα χρήματα τα οποία κέρδιζαμε την εποχή εκείνη πηγαίνανε υπέρ της Κύπρου. Βέβαια όλα αυτά εθελοντικά γιατί είχατε. Εθελοντικά, κανείς δεν πληρωνόταν. Κανείς δεν πληρωνόταν. Ούτε ο Γιάννης Ογκλέζος δεν πληρωνόταν. Κανείς δεν πληρωνόταν. Όποιος είχε ώρα, όποιος είχε. Ήταν δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και την κρατήσαμε. Τότε υπήρξε ένα άνοιγμα της ομογένειας, ας πούμε, πάνω. Έγινε και το Πολυτεχνείο, μην ξεχνάμε, εντάξει. Λοιπόν, υπήρξε μια έτσι προοδευτική κίνηση της ομογένειας επάνω σε όλο αυτό το θέμα. Οι Αμερικανοί πώς θα σας αντιμετωπίζαν, η Αμερικανική κοινωνία? Είχε πλάκα. Δεν ξέρανε. Και λέγανε πράγματα. Υπήρχαν οι Αμερικανοί που κάναμε διαδηλώσεις. Α, όταν κάναμε διαδηλώσεις πριν γίνει το Κυπριακό, είμαστε οι 300 του Λεωνίδα. Είμαστε τα ίδια άτομα. Πολλές διαδηλώσεις έξω από το Πολυτεχνείο, έξω από το Προξενείο, έξω από το Ηνωμένα Έθνη. Όταν έγινε το Κυπριακό, βέβαια μεγάλος ο χώρος αυτός. Λοιπόν, οι Αμερικανοί γυρίζαν και λέγανε. Θυμάμαι μία αρχή και μου λέει: μα θέλει το βασιλιά. Τι θα τη πει τώρα. Και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί και σήμερα δεν ξέρουν τι τους γίνεται για την Ελλάδα. Βασικά δεν ξέρουν που είναι η Ελλάδα. Ανεξαιρέτως τι λέμε και τι νομίζουμε.